Από τον κύριο Μανιάτη, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, να έχει πρώτος το λόγο. Υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία συσχετίζουν τις θέσεις της Ελλάδας με τα ζητήματα του Κυπριακού. Αυτό εγώ το θέτω σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτό που ονομάζω ενιαίο ενεργειακό δόγμα Ελλάδας και Κύπρου. Και με τον όρο αυτό εννοώ ότι τα δύο αδελφά κράτη, οι δύο αδελφοί λαοί, που τυχαίνει να είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κάθε εθνικό και πατριωτικό λόγο να συντονίζονται απολύτως στα ζητήματα των αγωγών και στα ζητήματα των υδρογονανθράκων, διότι μόνον έτσι μπορούν να αυξήσουν την δύναμή τους στη διαπραγματευτική, στα διάφορα γεωπολιτικά ζητήματα. Θεωρώ πως θα ήταν αδιανόητο οι δύο πολιτείες, τα δύο κράτη, να μην έχουν πλήρη και απόλυτο συντονισμό. Μέχρι τώρα ευτυχώς αυτό συμβαίνει απολύτως, απλώς το θέτω στο τραπέζι, στη λογική ενός δόγματος, όχι απλώς μιας συνεργασίας. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Θόδωρος Τσακίρης. Δείτε, επειδή γίνεται και υπάρχουν και διάφοροι οι οποίοι τριγυρίζουν τα συνέδρια και καταθέτουν την ελκυστικότητα ενός αγωγού από το Λεβιάθαν ή την Αφροδίτη προς το Τσαϊχάν, προς την Τουρκία. Και καταθέτουν την πρότασή τους πόσο κοστίζει αυτός ο αγωγός, εσκεμμένα παραλείποντας, τομίζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η βελτίωση και η αύξηση της ενεργειακής της ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών τροφοδοσίας της. Η νοτιοανατολική Μεσόγειος, δηλαδή τα κοιτάσματα του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας, συνιστούν αντικειμενικά την μεγαλύτερη νέα πιθανή πηγή τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά από τον νότο της. Ούτε από το βορρά της, ούτε από τη δύση της. Λοιπόν, εδώ πρέπει να συνοηθούμε μεταξύ μας. Η Ευρώπη, εάν θέλει να έχει νέα πηγή τροφοδοσίας και ταυτόχρονα νέα οδό τροφοδοσίας, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αν ο αγωγός περάσει από την Τουρκία, θα επομιστεί και το κόστος ενός dedicated pipeline, αποκλειστικού αγωγού που θα μεταφέρει το ισραηλίτικο ή το κυπριακό φυσικό αέριο, θα διασχίσει όλη την Τουρκία, θα το φέρει στα ελληνοτουρκικά σύνορα και από εκεί οπουδήποτε αλλού. Επειδή η άσκηση αυτή έχει γίνει, το κόστος ενός τέτοιου αγωγού είναι απολύτως συγκρίσιμο με το κόστος του EastMed, του αγωγού ο οποίος στηρίζεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ιταλία. Μιλώ για την υπογραφή που στείλαμε εμείς, ήμουν εγώ υπουργός τότε, η Ελλάδα δηλαδή, η Ιταλία, το Ισραήλ και η Κύπρος, στον Σεφκοβιτς, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας το έργο να ενταχθεί στα προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στα PCIs. Η υπογραφή αυτή έχει μπει, το project είναι καταχωρισμένο ως PCI, το κόστος του είναι περίπου γνωστό, το feasibility study είναι σε εξέλιξη από τη ΔΕΠΑ αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα είναι περίπου, έχουν περίπου ως εξής. Το κόστος είναι της τάξης των 7 δις, αντίστοιχο είναι το κόστος ενός αγωγού που θα μεταφέρει από το Ισραήλ ή την Κύπρο φυσικό αέριο μέχρι τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τα τέλη διέλευσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το κόστος κατασκευής του αγωγού, και τα τέλη διέλευσης είναι σχεδόν τα ίδια. Κατά συνέπεια, όποιος θέλει να τοποθετηθεί γεωπολιτικά επί του συγκεκριμένου θέματος, θα πρέπει να λέει όλη την αλήθεια και όχι τη μισή. Τώρα, να έρθω λίγο στα δικά μας. Η ενέργεια σε μια χώρα που είναι πληγωμένη, ματωμένη, γονατισμένη, ζητά από τους εταίρους να συνεχίσουν να την δανείζουν,
Η ενέργεια αποτελούσε, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ένα πανίσχυρο όπλο αυτής της χώρας, εάν η κυβέρνησή της κάθε φορά συνειδητοποιεί την γεωπολιτική και οικονομική και κοινωνική ασφαλώς ισχύ αυτού του όπλου. Πρέπει να σας πω ότι η Ευρώπη μετά την Ουκρανική κρίση, αλλά και σε συνέχεια της προηγούμενης Ουκρανικής κρίσης, έχει δώσει απίστευτη έμφαση στα θέματα της διαφοροποίησης των πηγών και των οδών τροφοδοσίας της. Έτυχε να ζήσω από τα τέλη του 2009 μέχρι και πολύ πρόσφατα όλη την αγωνία της Ελλάδας να παλεύουμε απέναντι στον Ναμπούκο ή τον Ναμπούκο West, όταν προσπαθούσαμε να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα στην αρχή του ITGI και στη συνέχεια του TAP. Και πρέπει να σας πω ότι η προσπάθεια αυτή ήταν μια εθνική προσπάθεια, η οποία στο τέλος απέδωσε, διότι πράγματι ο TAP επιτέλους έγινε πράξη, πέρασε με νόμο από τη Βουλή και παρά τις καθυστερήσεις που συνέβησαν τους πρώτους μήνες της νέας διακυβέρνησης, νομίζω ότι έχει πάρει το δρόμο του και αποτελεί πράγματι το project της δεκαετίας. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε τον IGB, τον Ελληνοβουλγαρικό αγωγό. Είναι ένας μικρός αγωγός. Πρέπει να σας πω όμως ότι η σπουδαιότητά του είναι αντιστρόφως ανάλογη από το μήκος του. Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται στα Ανατολικά Βαλκάνια αγωγός ο οποίος μπορεί να συνδέσει πηγή τροφοδοσίας από αέριο της Κασπίας, τον TAP ή το Εθνικό Δίκτυο του ΔΕΣΦΑ, ή αέριο που θα έρχεται από το floating LNG, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, που επίσης είναι ένα project το οποίο υποστηρίξαμε και εντάξαμε και αυτό στα προγράμματα του κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θα είναι η πρώτη φορά λοιπόν που τα Ανατολικά Βαλκάνια, οι ανατολικές περιοχές, η νοτιοανατολική Ευρώπη θα έχει μια νέα πηγή τροφοδοσίας που μπορεί να είναι και από τη θάλασσα. Ο γεωπολιτικός ρόλος λοιπόν της Ελλάδας αυτή τη στιγμή μπορεί, αν ο χειρισμός των σημερινών κυβερνώντων είναι στοιχειωδός αποτελεσματικός, μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερος. Θεωρώ πως είμαστε σε ένα στάδιο όπου έχουμε κάθε λόγο να δούμε πώς μπορούμε σε αυτή τη συγκυρία να αναδείξουμε αυτό που εγώ ονομάζω προοδευτικός πατριωτισμός. Ξέρετε, στα θέματα της ενέργειας, έχουμε εδώ πολύ αξιόλογους ανθρώπους, διοικητές εταιριών του δημοσίου, που είμαι βέβαιος ότι θα πει ο καθένας τα πολύ καλά που κάνει η εταιρεία, το έχουμε εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να σας πω πως από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του τόπου έχει μεγάλη σημασία να πιστέψεις στις δυνάμεις που σου έχει δώσει η γεωγραφία και η κάθε φορά συγκυρία. Η γεωγραφία σου τα έχει δώσει αυτά που θέλεις. Και το γεγονός ότι τα τελευταία 3 χρόνια ανοίξαμε ένα γρήγορο βηματισμό, εξαιρετικά αποτελεσματικό, στην αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, μας δίνει μια τεράστια ισχύ, παρά το γεγονός ότι δυστυχώς τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια ανεξήγητη αδράνεια που δεν την αντιλαμβάνομαι. Θέλω να ελπίζω ότι πρόκειται απλώς για μια ιδεοληψία. Δείτε πού είναι σήμερα η Ελλάδα. Μετά την πτώση της τιμής του πετρελαίου, την είσοδο του Ιράν στην παγκόσμια αγορά και την αναμενόμενη ίσως και σε ένα χρόνο εισαγωγή του LNG, του αμερικάνικου LNG από το shale gas των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πια εντελώς άλλο τοπίο. Τι λέει αυτό το τοπίο σήμερα? Με τα στοιχεία της Bank of America γίνεται ετήσια μεταφορά παγκόσμιου πλούτου της τάξης των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο από τις χώρες παραγωγούς προς τις χώρες καταναλώτριες. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου. Και επειδή στα μακροχρόνια συμβόλαια είναι συνδεδεμένα με την τιμή του πετρελαίου, συμπαρασύρει θετικά και την πτώση της τιμής του φυσικού αερίου.
Αλεξία, μάλλον πρέπει να τελειώσω. Νομίζω πως ναι. Θα το κλείσω σε ένα λεπτάκι τότε. Λοιπόν, κατά συνέπεια, γεωπολιτικά η χώρα έχει δυνατότητες σε αυτή την κρίσιμη στιγμή με το προσφυγικό σε απίστευτη όξυνση και όλοι ελπίζουμε να αποφύγουμε τα πολύ δυσμενέστερα, το ενεργειακό της μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό όπλο. Το δεύτερο, και κλείνω με αυτό, είναι η εσωτερική, η κοινωνία μας. Και μιλώ πια για τα ζητήματα της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας. Μιλώ, για να συνεχίσω την προηγούμενη κουβέντα, για τη στήριξη μέσω νέων τεχνολογιών της μείωσης του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων της πατρίδας μας και των ελληνικών νοικοκυριών. Και μιλώ ασφαλώς και για τις δυνατότητες που έχουμε να στηρίξουμε έναν κλάδο που είναι ίσως ο πιο παραμελημένος από το ελληνικό δημόσιο, που είναι ο κλάδος της αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, του ορυκτού πλούτου. Θυμίζω και τελειώνω με αυτό, ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες της χώρας με βάση τις μελέτες του ΙΓΜΕ ανέρχονται στα τουλάχιστον 40 δις ευρώ. Κατά συνέπεια, μία χώρα που θέλει να ξεφύγει από τα δανεικά, να ξεφύγει από τα μνημόνια, έχει μία μόνο επιλογή. Να προσελκύει επενδύσεις, να ζητά από τους επενδυτές να επενδύουν, τις επενδύσεις αυτές να τις αδειοδοτεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με κριτήριο την μεγιστοποίηση του δημοσίου εσόδου και ασφαλώς την μεγιστοποίηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για να καταπολεμήσει τη μεγάλη σου πληγή, που είναι το ζήτημα της ανεργίας. Η ενέργεια και ο ορυκτός πλούτος μπορούν να κάνουν την πατρίδα μας πρωταγωνιστή, να γίνει ένας ενεργειακός κόμβος και να ξαναφέρουμε πια αυτό που είχαμε αφήσει έτοιμο και θα μπορούσε τώρα να γίνει πράξη στο χώρο μας, στην πατρίδα μας. Είχαμε ετοιμάσει το πλήρες πλαίσιο για να έχουμε στην Ελλάδα και ένα χρηματιστήριο ενέργειας. Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι γειτονικές χώρες, Ιταλία, Τουρκία, Βουλγαρία, διεκδικούν και αυτές να γίνουν ένα ενεργειακό hub. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αφήνουμε πίσω αντικειμενικές δυνατότητες που έχουμε, πολύ περισσότερο τώρα που έχουμε βαθιά ανάγκη την παραγωγή πλούτου, την αύξηση δηλαδή του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, μέσα από τις δικές μας γηγενείς πηγές, που είναι το φυσικό μας περιβάλλον και οι άνθρωποι μας. Ευχαριστώ πολύ.